centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσικαλάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας νομού Καστοριάς, με τον οποίο επαναλαμβάνω θα έχουμε μια συζήτηση για τα για τις λαϊκές αγορές, όσα υπόθηκαν χθες για την σφοδρότατη επίθεση που είχαμε από τον κύριο Κοτανίδη για τον κύριο Τσικαλάγια και για τα όσα είπε στην Αυλή. Κύριε Τσικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Πριν πούμε για αυτό που λέτε, να πω ότι το πιο σημαντικό, βέβαια το είπα πριν από λίγο σε ένα συνάδελφό και διαπίστωσα ότι δεν το ξέρει η Καστοριά ακόμη. Έχουμε την ευχάριστη πληροφόρηση. Την είχα από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη μας θα γίνει στην Καστοριά το ερχόμενο Σάββατο στις 13 Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν δεν θα προλάβει την οριακά, δεν θα προλάβει την απελευθέρωση. Θα προλάβει ο Σεβασμιότατος πολλές άλλες επαιτίους απελευθέρωσης Καστοριάς τα επόμενα χρόνια. Ευχόμαστε. Άρα λοιπόν η ενθρόνηση στην Καστοριά οριστικά και αμετάκλητα 13 Νοεμβρίου. Ναι, βεβαίως θέλω να πω ότι αυτή την πληροφόρηση την έχω επειδή επικοινωνώ αυτές τις μέρες με τον Σεβασμιότατο, αλλά το πρόγραμμα και λεπτομέρειες από τον αυτό που θα έχει το γενικό πρόσταγμα για τις εκδηλώσεις που είναι υποδοχής και ενθρόνησης, που είναι ο τοποτηρητής μας μέχρι τώρα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αθηνών, ο κύριος Δαβίδ. Δεν ξέρω με τι μέτρα βεβαίως προστασίας, πώς θα γίνει όλο αυτό. Είναι όλα αυτά θα ρυθμιστούν, έχουμε αρκετό καιρό. Στις 9 του μηνός θα γίνει η παρουσίαση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι προβλέπεται. Ναι. Και στις 13 το μεσημέρι, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα γίνει η ενθρόνηση. 13 είναι μέρα. Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Είναι λοιπόν πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά μας πια. Ελπίζαμε ότι θα ήταν εδώ στις. Αυτό ήταν το στίχημα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ήταν δύσκολο να γίνει. Υπάρχουν μερικές γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, διαδικασίες που δεν ξεπερνιόνται ακόμα κι αν είσαι όχι παπάς και δεσπότης, που λέτε. Μάλιστα. Βέβαια, η Εκκλησία, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες μετά την ανακοίνωση των μέτρων είναι για πολλούς το στόχαστρο, κύριε Τσικαλάκια. Πολύ κακός. Κακός καλός είναι. Η κυβέρνηση, βλέπετε, έχει τεράστια υπευθυνότητα. Είπαμε εδώ και τόσο καιρό, δεν θα ξανακλείσουμε. Δεν αντέχει η οικονομία, η κοινωνία. Οι ανεμβολίαστοι θα έχουν αυτούς τους περιορισμούς για να προστατευτούν πρώτα ήδη. Δεν είμαστε εκδικητικοί απέναντι. Πλην, δεν θα υπάρχει έλεγχος του, όπως γίνεται σε όλα τα άλλα, στα τρία βασικά, ποια είναι βασικά πράγματα. Να πάρεις τα φάρμακά σου για την υγεία, ναι, να αγοράσεις την τροφή σου, άρα τα μπακάλικα, τα σούπερ μάρκετς που λέμε, και τρίτον η έκφραση της πίστης σου για τις εκκλησίες. Ας μην μας βγαίνει τώρα η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εκκλησίες, γιατί τις εξαιρούμε τις εκκλησίες. Εμείς ήμασταν η δικιά μας παράταξη που έκλεισε τις εκκλησίες, κλείσαμε τις εκκλησίες γιατί δεν είχαμε εμβόλιο, δεν ξέραμε τον κορονοϊό. Έτσι και η Βουλή έκλεισε, κύριε Τσικαλά. Για μένα κρούσμα έκλεισε και η Βουλή όμως, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό αποφασίζει η κυβέρνηση και νομίζω είναι πολύ σωστή απόφαση. Τροφή, φάρμακα και την πίστη. Την πίστη, άμα θες την εκδηλώνεις, δηλαδή ίσως χωρίς φάρμακα θα κινδυνεύσει η ζωή σου και ίσως. Χωρίς τροφή δεν μπορείς να το δούμε ίσως και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή που μπορώ να έχω έναν φόβο. Δεν θα ήταν πιο. Δεν θα μου έφευγε αυτός ο φόβος εάν ήξερα ότι στην εκκλησία πριν μπει κάποιος μέσα, του γίνει ένας έλεγχος αν όλα είναι καλά? Δηλαδή, δεν θα ήταν και για μένα, δεν θα ήμουν και εγώ πιο ήσυχος πριν μπω στην εκκλησία? Μήπως τώρα λοιπόν πετυχαίνουμε με αυτό το αντίθετο αποτέλεσμα? Αυτοί που πάνε και οι άλλοι να τρομοκρατηθούν και να μην πάνε. Αυτοί που πάνε, βλέπετε, είναι κάποιες εκκλησίες που κάποιες μέρες έχουν ωραίες τεράστιες, ας πούμε, στη Θεία Κοινωνία. Επομένως, αυτός που έχει την πίστη δεν το σταματάει τίποτα. Απλώς με την ευκαιρία για να μην το ξαναπιάσουμε, προλαβαίνουμε και τον Νοέμβριο, επειδή θα έχουμε ένα τετράμινο δύσκολο. Ναι. Μέσα τον Νοέμβριο και αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν μπορούν να κάνουν και την πρώτη και τη δεύτερη δόση και να καλυφθούν. Απευθύνω ξανά, όπως το έκανα και πριν από λίγες μέρες, όταν έκανα την τρίτη δόση εγώ προσωπικά, να σπεύσουν όλοι να εμβολιαστούν. Δηλαδή είναι κρίμα, ναι, θα έχουμε πολλά κρούσματα και οι περισσότερες απώλειες θα είναι από τους ανεμβολίαστους. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως,
και να ξεπεράσουν όλοι τις όποιες φοβίες. Είναι αστεία τα πράγματα. Πολλές φορές αναγκάζουμε να γίνουμε και πιο αυστηρός. Δεν είναι θέμα τώρα, ακούω πολλούς, όχι είμαι αλλεργικός. Τι είναι αλλεργικός, ποιος ξέρει τι θα πει αλλεργικός. Δεν υπάρχει αλλεργία ούτε σε φάρμακο, ούτε σε μέλη. Διαβάζουμε και άλλα πραγματάκια που να εμποδίζουν κάποιον, ναι, αν έχει, άμα το ψάξουμε κανείς δεν είναι να μην τον πειράζει τίποτα. Το εμβόλιο πρέπει να το κάνουν όλοι. Αλλεργικός για να μην το κάνεις είσαι μόνο αν κάνεις μια δόση και έχεις κάποια αντίδραση. Κύριε Τσικαλάκια, κάποια... φιλοξενείται πολλά και πολλές απόψεις και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων για καρκίνους που έρχονται αμέσως μετά, για αστηρώσεις, για αυτά τα πράγματα. Θα απαντήσουν οι ειδικοί κάποια στιγμή τεκμηριωμένα. Ώστε... Τεκμηριωμένα απαντούμε το εξής. Έτσι, μια και πριν μπούμε στο. Ναι, γιατί νομίζω είναι πιο κέριο και από τις λαϊκές αγορές αυτό που λέμε. Αλλά να που ήρθε η κουβέντα. Αν νοσηλεύονται τώρα 100 άνθρωποι σε μια εντατική, οι 85 με 90 είναι ανεμβολίαστοι. Στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερο από το 85-90. Είναι πάνω από 95. Γιατί οι 85-90 προκύπτουν από το 38% του πληθυσμού που είναι εμβολίαστο. Το 10 με 15 προκύπτει από το 60%. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, αναγκάστηκα και θα το επαναλάβω. Σε μια κλειστή σύσκεψη προχθές στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν 20 τόσοι άνθρωποι, είπα και ονόματα μελών της οικογένειάς μου, οι οποίοι νόσησαν το τελευταίο 20ήμερο, και του είπα ότι αν δεν ήταν εμβολιασμένοι, θα ήταν ή θα πέθαινε κάποιος ή θα ήταν στην εντατική. Και πέρασαν τελείως ήπια επειδή ήταν εμβολιασμένοι. Ο ένας με δύο δόσεις, ο άλλος με τρεις δόσεις. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε για να γίνει κατανοητό. Ναι, προσέξτε όμως. Να... Είναι και συνάδελφοί σας γιατροί. Υπάρχει ένα παράδειγμα και με αυτό κλείνω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Έχουμε, οι συνάδελφοί μου γιατροί. Έχουμε, ας πούμε, πραγματικό παράδειγμα. Έχουμε την αναστολή αγροτικού γιατρού στον Ίωνα Δραγούμη. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Και επειδή ακριβώς είναι ανεμβολίος, τους έχει σταθεί και σε αναστολή. Ωραία, αυτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να είσαι υγειονομικός και να είσαι εμβολιασμένος. Μόνο στους υγειονομικούς πήραμε μέτρα. Ωραία. Εδώ λοιπόν εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα. Πέρα από το οτιδήποτε κλίμα δημιουργείται, γιατί ένας γιατρός παραμένει ανεμβολίαστος. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με συνταγογραφή. Σας το θέτω γιατί μας το είπαν μόλις άκουσαν ότι θα μιλήσουμε μαζί σας. Μας ζήτησαν να στο θέσουμε αυτό το θέμα, γιατί είστε και από αυτή την περιοχή. Ναι. Η κατάσταση λοιπόν μας λένε ότι. Να σου προθέσω το θέμα, να το ξέρετε. Η κατάσταση με τις συνταγογραφείς είναι τραγική. Τα φαρμακεία τα δίνουν επιπίστωση, αλλά μπαίνουν μέσα, όπως καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο. Θα μείνει ο κόσμος χωρίς φάρμακα. Η ιστορία από το Σεπτέμβριο καταλαβαίνετε ότι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Έχει ζητηθεί, έχουμε απευθυνθεί και στο Άργος. Μας είπαν ότι ο κ. Παπαδόπουλο. Η περιοχή, σαν πρωτοβάθμια περίθαψη, είναι το κέντρο υγείας του Άργους Οριστικού. Μπράβο. Μας είπαν λοιπόν. Το κέντρο υγείας Άργους Οριστικού έχει έναν αριθμό γενικών γιατρών, αγροτικών γιατρών από τα αγροτικά ιατρία. Έχει τον γιατρό που είναι ειδικός γιατρός στο αεροδρόμιο του Άργους Οριστικού. Ναι. Και το αεροδρόμιο πετάει μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Επομένως, στη μη κατανομή αυτού του προσωπικού έχει ευθύνη το κέντρο υγείας Άργους Οριστικού και η προϊσταμένη αρχή του κέντρου υγείας Άργους Οριστικού. Ναι, αλλά εδώ μας λένε ότι δεν ξέρω αν ισχύει. Μας λένε ότι δεν ξέρω αν ισχύει ότι το κέντρο υγείας αρνείται να εξυπηρετήσει επιπλέον ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Πολύ κακός κάνει. Πολύ κακός κάνει. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω, αλλά εμείς θα επικοινωνήσουμε τον κύριο Μαγαλιό για αυτό το θέμα. Η διευθέτηση σε επικοινωνία μου με προέδρους των κοινοτήτων, με φαρμακοποιούς της περιοχής, με πολίτες της περιοχής, με κάποιους που έχουν πιο καλή γνώση των πραγμάτων, τους παρότρινα να κάνουν όλη χρήση των όπλων που έχει η τεχνολογία, δηλαδή της άλλης συνταγογράφησης που μπορείς να πάρεις τη συνταγή σου χωρίς να πάει ο άνθρωπος, ο ηλικιωμένος. Ναι, αλλά από τα χωριά μας, κύριε Τσικαλάκια, και εσείς είστε από το Βγατσικό και εγώ είμαι από το διπλανό χωριό, το Κοσταράζι, καταλαβαίνετε πόσοι από εμάς, πόσοι από τους συμπολίτες μας εκεί μπορούν να μπουν σε αυτήν την διαδικασία και να την εκτελέσουν χωρίς πρόβλημα. Ζητώ λοιπόν από τους φαρμακοποιούς των τριών χωριών. Άντε να το πω τον πατέρα μου τώρα να κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί. Ναι, αν το κάνει μία φορά, που μπορεί να το. Δηλαδή, κάποιοι ήδη το κάνουν, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε οι άλλοι που είναι, ναι, μεγαλύτερη ευκολία, είτε οι εξάμηνοι, όταν καταφέρνει κάποιος να γράψει μια συνταγή, να είναι εξάμηνοι, γιατί για τη χρόνια πάθηση δεν χρειάζεται η συνταγή να είναι μηνιαία ή διμηνιαία. Ναι. Μπορεί να είναι εξάμηνοι. Επομένως, πάλι. Δεν κάνουμε, υπάρχουν ευθύνες που δεν γίνεται καλή κατανομή του προσωπικού. Δεν γίνεται καλή κατανομή του προσωπικού και όλοι μας και αυτοί που θα έπρεπε, οι γιατροί, δεν κάνουν χρήση της άειλης ή της εξάμηνης συνταγογράφησης και έτσι μια δύσκολη κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Μάλιστα.
Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση και την εισαγωγή θα λέγαμε, γιατί ήταν πολύ χρήσιμη νομίζω για την άμεση επικαιρότητα που βιώνουμε κάθε μέρα. Πάμε λίγο και σε αυτό που ψηφίστηκε προχθές στην Βουλή. Πάμε λίγο στις λαϊκές. Εδώ χθες είχαμε πραγματικά μια απίστευτη επίθεση του Προέδρου των Λαϊκών Αγορών της Καστοριάς, του κ. Κοντανίδη, ειδικά προς εσάς κύριε Τζικαλά και προς το πρόσωπό σας. Για αυτά που είπατε στη Βουλή και όχι μόνο, σας κάλεσε να πάτε λαϊκή, να τα ακούσετε και από τους συναδέλφους, καταλαβαίνετε με ποια έννοια. Και βεβαίως, από εκεί και μετά, αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι ουσιαστικά με αυτό που τους ψηφίσατε, τους εξαφανίζετε από τον χάρτη των λαϊκών. Πληροφορήθηκα και άκουσα ένα μέρος της συνέντευξης που είχατε χθες με τον πρόεδρο των παραγωγών και πολιτών στις λαϊκές αγορές. Να πω καταρχάς ότι ο πρόεδρος ήταν απρεπής και αγενής. Και υπό άλλες συνθήκες δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μιλήσω μαζί του, να συζητήσω μαζί του, να απαντήσω. Έτσι, δηλαδή απαράδεκτη η συμπεριφορά του. Από εκεί και πέρα, επειδή αφορά τους πολίτες και τους πολλούς παραγωγούς ή πολιτές, θα πω μερικά πράγματα, μερικά στοιχεία και από εκεί και πέρα στο τέλος θα καταλήξω. Η λαϊκή αφορά όλους μας και εμάς τους πολίτες και τους ανθρώπους βεβαίως που είναι εκεί. Θέλω να πω λοιπόν καταρχάς και αυτά που είπα στη Βουλή, στην ομιλία μου προχθές. Τα μεταδώσαμε χθες, τα μεταδώσαμε. Αλλά και επειδή θα έβγαινα σήμερα σε εσάς, αυτό, επικοινώνησα και είχα ενημέρωση λεπτομερή από τον συνάδελφο του Στράτου του Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Άλφα Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκτός από πολύ φίλος μου είναι πολύ καταρτισμένος και ασχολήθηκε με τον νόμο. Ήταν ο εισηγητής αυτό το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Εισηγητής σημαίνει ξέρει τα πάντα. Ναι. Να σας να πω προκαταβολικά ότι μήνες πριν ο κύριος Σιμόπουλος, που θεωρούσε, είχε κάποιες πληροφορίες ότι το νομοσχέδιο θα προβλέπει κάποια πράγματα που ίσως αποτελούν πλήγμα στους παραγωγούς, ιδιαίτερα στους μικρούς, διατυμπάνιζε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτός να ψηφίσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν τον ενδιαφέραν οι συνέπειες που θα είχε οι κοινοβουλευτικές ή κομματικές. Ορίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβερνητική πλειοψηφία εισηγητής. Επομένως το κατέχει πάρα πολύ καλά και θέλω να πω λοιπόν και μετά τη συζήτηση που είπα μαζί του, ναι, ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Κοντανίδης χθες, δεν γνωρίζει καθόλου. Δεν γνωρίζει. Κάνει μεγάλο λάθος και με αυτά που λέει γίνεται τραγικά επικίνδυνος κυρίως για τους συναδέλφους του που υποτίθεται εκπροσωπεί. Και θα πάντως πω, πολύ σκληρή στην τοποθέτηση ήταν και η κυρία Τελιγιορίδου στην ομιλία της στη Βουλή. Η κυρία Τελιγιορίδου κάνει τη δουλειά της από άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης. Που πιστεύω ότι και η κυρία Τελιγιορίδου. Αυτά λοιπόν που θα σας πω τώρα δεν είναι μόνο ένα νομοσχέδιο, είναι τεράστιο. Έτσι. Έκανα μια ομιλία και μελετώντας. Την ακούσαμε χθες, κύριε Τζικαλάγια. Χθες ναι, μεταδώσαμε την ομιλία λοιπόν, σας ακριβώς. Αυτά που θα σας πω είναι ουσιαστικά το τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει ο εισηγητής της κυβέρνησης, ένας βουλευτής σαν εμένα. Αυτό θα σας πω. Δηλαδή, ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Λοιπόν, λέγεται λοιπόν 10 πράγματα, θα πω επιγραμματικά. Λέγεται λοιπόν ένα μεγάλο ψέμα ότι μπαίνουν εταιρείες στις λαϊκές αγορές. Η αλήθεια είναι ότι μόνο φυσικά πρόσωπα και αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισμοί μπορούν να δραστηριοποιούνται. Τέρμα. Δεν μπαίνουν εταιρείες. Ο μικρός παραγωγός είναι Νατσούλης, ο αγροτικός γυναικείος συνεταιρισμός μπορεί συνεταιρισμός. Να είναι. Αν είμαι ένας απλός παραγωγός στο χωριό μου, μπορώ να φέρω τα προϊόντα μου στη λαϊκή. Βεβαίως. Θα σας πω. Ένα-ένα θα πάρετε. Λοιπόν, δεύτερον, λένε ότι μπορεί να το είπε η κυρία Τελεγιορίδου, ότι ιδιωτικοποιούνται οι λαϊκές. Ναι, ναι. Είναι ψέματα. Τη διαχείριση των λαϊκών την έχουν η περιφέρεια Αττική, την έχουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Μόνο στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία αλλάζουν αυτά. Καταλάβατε, δεν. Λοιπόν, πάμε. Άλλο. Οι άδειες των παραγωγών μέχρι τώρα ήταν ένας χρόνος. Τώρα εμείς το κάνουμε και για τους παραγωγούς και για τους επαγγελματίες πέντε χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το ψέμα. Όσοι παραγωγοί δεν διαθέτουν θέσεις, ότι θα μπουν στη διαδικασία της προκήρυξης. Λέμε λοιπόν. Με κάποια μοριοδότηση. Με κάποιο θα πούμε για τη μοριοδότηση. Όσοι παραγωγοί. Για την οποία δεν μοριοδότηση, διαθέτουν, για να το συμπληρώσω εγώ, λένε ότι πρέπει να έχει πτυχίο. Ωραία, θα απαντήσω και σε αυτό. Με τη σειρά, με τη σειρά. Όσοι παραγωγοί δεν διαθέτουν θέση, ναι, πρώτα θα αποκτήσουν τη δική τους θέση. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί που έχουν άδεια και δεν έχουν θέση. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Άλλο άδεια, άλλο θέση. Έχω άδεια, αλλά δεν υπάρχει θέση για μένα. Είναι γεμάτες. Θα αποκτήσουν τη θέση. Και μετά, αν υπάρχουν καινές θέσεις, θα γίνει προκήρυξη. Το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ένα ψέμα που λέγεται άλλο. Οι παραγωγοί ότι μπορούν να μετατρέψουν την άδειά τους σε επαγγελματική. Αυτό ισχύει μόνο για τους καλλιεργητές της Αττικής. Δεν ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα άλλο σημαντικό
που είπαν με τους παραγωγούς ότι με την διάθεση των προϊόντων τους στις λαϊκές το 50%. Αυτό η πραγματικότητα είναι το τελικό που ψηφίσαμε, είναι ότι από αυτό που δηλώνουν οι ίδιοι στην ναι. υπεύθυνη δήλωσή τους, ναι. το 50% να το διαθέτουν στις λαϊκές. Τι μεγαλύτερη προστασία από αυτό για τον παραγωγό που του λέει, αυτός που λέει ότι παράγω 1000 κιλά πατάτες, μάλιστα, του λέμε τα 500 θα τα πουλήσει στη λαϊκή. Αυτό, ναι. αυτό δεν σημαίνει από το χωράφι στο ράφι. Αυτό δεν λέμε. Ενώ σήμερα τι γίνεται. Ενώ σήμερα τι γίνεται όμως. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα ισχύουν άλλα πράγματα. Δεν είναι θεσμοθετημένα όλα αυτά. Γινότανε παρανοήσεις. Με τις παρανοήσεις που γίνονταν, είχαμε και εισαγόμενα από την Αλβανία, από τα Σκόπια, από την Κίνα, σε διαφορετικά είδη λέω. Ουσιαστικά τώρα, θέλετε να αποκλείσετε τους πονηρούς που παρουσιάζουν ακριβώς. τοπικά προϊόντα διαφάνεια. Σαν τοπικά, ενώ είναι όλοι, ένας παραγωγός εδώ που παράγει 5 τόνους μήλα, του λέμε τα 2,5 πρέπει να τα πουλήσει στη λαϊκή. Και τα υπόλοιπα εμπορεύσου τα, άμα θες. Το καταλαβαίνετε. Αυτό διασφαλίζουμε παραπάνω τον παραγωγό και ιδιαίτερα τον μικρό. Όσον αφορά τις ποινές που λένε για εξουδωτικές, οι καινούργιες είναι ελαφρύτερες από τις παλιές. Ένα άλλο που λένε. Λένε ότι βάζουμε εμπόδια στη διαδικασία μεταβιβάσεων και της κληρονομιάς του. Μάλιστα. Το αντίθετο. Δεν αλλάζουν καθόλου. Ό,τι ίσχυε συνεχίζει να ισχύει στη διαδικασία της μεταβίβωσης και της κληρονομιάς. Δηλαδή ο πατέρας μπορεί να τη δώσει την άδεια στο παιδί του. Δεν αλλάζει κάτι. Ένα άλλο. Αυτό που έγινε πολλή συζήτηση που λέει ο άλλος ότι με το ή καταναλωτής, δηλαδή ότι ο πολίτης να ξέρει από το πρωί. Από το πρωί. Εδώ να έρθουμε λίγο σε αυτό για να αυτό το περιγράψω. Όχι, να το κάνουμε εικόνα αυτό. Πέστε ότι είμαι εγώ παραγωγός. Είναι στην Καστοριά. Είναι δυνατόν, κύριε Τσικαλάκη, να σηκώνομαι εγώ 4 ώρα το πρωί, να μπαίνω στην πλατφόρμα την ώρα που ανοίγω και τον μπάνκο μου για την λαϊκή. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Να δηλώνω εγώ την τιμή, η οποία στην πορεία της ημέρας, όπως ξέρετε, εδώ αν πάμε σήμερα στη λαϊκή, χθες αν πηγαίναμε, άλλη τιμή είχε η πατάτα το πρωί και η ντομάτα. Και άλλοι είχε το μεσημέρι που φύγαμε. Δηλαδή εδώ τι θα γίνει. Θα βρεθεί ο παραγωγός αντιμέτωπος και με άλλα πρόστιμα. Όχι, επειδή λοιπόν, άλλα δήλωσε το πρωί και αλλιώς είναι ξεκάθαρο μεσημέρι. Το πράγμα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτό ισχύει μόνο για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Δεν ισχύει για την επαρχία. Μάλιστα. Δεν ισχύει για την επαρχία. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το γνωρίζει όμως αυτό ο κύριος Πρόεδρος. Δεν το γνωρίζει. Βγήκε χθες και εκφραζόταν ανεπίτρεπτα για δημόσιο πρόσωπο από τη στιγμή που έχει μια ιδιότητα αιρετή να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Και έκανε κακό στους συναδέλφους του. Το τόνισε και η κυρία Τελιγιορίδου, αυτό πρέπει να πω στην ομιλία. Όπως σας άκουσα τουλάχιστον και δύο φορές. Ισχύει μόνο για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Μόνο για Αττική, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει η Νέα Δημοκρατία, ο εισηγητής μας. Γιατί σας λέω πριν βγω σε εσάς, μετά τη χθεσινή επικοινωνία, είχα συζήτηση εκτεταμένη με τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος. Για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εδώ και 10 μέρες αυτά διαβάζει και ασχολείται. Αλλά πάλι σε όχι, χαίρομαι που ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα, γιατί όντως έτσι πως τα ακούγαμε χθες, ήταν πάρα πολύ σκληρά για ανθρώπους, για λαϊκές σαν τη Καστοριά. Γιατί αλλιώς είναι η λαϊκή της Καστοριάς. Το να δηλώσει το πόσο έχει τα αγγούρια ή τα μήλα ή τα φασόλια το πρωί δεν ισχύει για την Καστοριά, για την Κοζάνη. Ωραία, δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για την, στην Αττική. Γιατί ξέρει η κυβέρνηση, ξέρει η πολιτεία ότι καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί πέρα. Και μπορεί να σου πουλήσουν μεταξωτές φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Εκεί είναι όλες το κέντρο της διαφθοράς αυτά και της παραποιήσεως και αντιποιήσεως και παραπονιών. Ωραία, έκλεισε και αυτό ισχύει μόνο για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ότι με τις ποινές που σας είπα είναι ελαφρύτερες. Λένε δήθεν ότι οι πολιτές με μια ποινή θα χάνουν την άδεια. Όχι, οι ποινές θα είναι μόνο μια. Αν κάποιος κάνει. Μόνο άδεια χάνει κάποιος, μόνο αν δεν έχει ταμιακή μηχανή. Για άλλες παραβάσεις, μόνο απώλεια της θέσης. Όχι της άδειας πολιτού σε λαϊκές αγορές. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και πολλοί, πάρα πολλοί πολιτές βιομηχανικών προϊόντων, ίσα-ίσα σε αυτό το βελτιώνουμε. Ναι. Είχαν δικαίωμα να βγαίνουν 4 μέρες στις λαϊκές, θα βγαίνουν 6 μέρες στις λαϊκές. 6 μέρες. Τώρα, όσον αφορά το περίεργο που έγινε σπέκουλα μεγάλη προπαγάνδα από την αντιπολίτευση, ότι θα βγάλουμε έξω τα αγροτόπεδα και θα βάλουμε τα. Τους πανεπιστημίου. Πανεπιστημιακών τίτλων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μεγάλος πόνος στην Ελλάδα των τελευταίων 30-40 χρόνων, κύριε Νατσούλη, είναι ότι πολλά παιδιά σπούδασαν που δεν είχαν στην πραγματικότητα τις δυνατότητες να σπουδάσουν και κυρίως, το πιο σίγουρο είναι που αυτό είναι συζητήσιμο, σπούδασαν γνωστικά αντικείμενα που δεν έχουν επαγγελματική προοπτική και έτσι έχουμε πάρα πολλούς πτυχιούχους ανέργους.
Μοριοδότηση λοιπόν δίνουμε μόνο στους πτυχιούχους, των οποίων το πτυχίο είναι παρεμφερές με το αντικείμενο των λαϊκών. Δηλαδή σε γεωπόνους και τεχνικούς τροφίμων. Εδώ λοιπόν μισό λεπτό. Όχι σε μένα που είμαι γιατρός. Ή στον πληροφορικάριο, ή στον πολιτικό μηχανικό, ή στον δικηγόρο. Μόνο στους γεωπόνους. Μόνο γεωπόνους και ξέρετε κάποια τεχνολόγος τροφίμων και αυτά κτλ. Και αυτό γιατί πάρα πολλοί αγρότες στείλαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν τέτοια αντικείμενα και δεν έχουν δουλειά. Άρα λοιπόν να τους διευκολύνουμε αυτούς να μπουν και σε αυτή τη δουλειά, το καταλαβαίνετε. Και σας λέει λοιπόν χθες, από ό,τι άκουσα τουλάχιστον στα αρχητικά αποσπάσματα από τη Βουλή και εγώ, η κυρία Τελιγιορίδη, ότι σας έπιασε ο πόνος για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι νομίζω είπε ακριβώς, ότι αυτές οι σχολές που πηγαίνουν αυτά τα παιδιά να σπουδάζουν εκεί, σχεδόν τις εξαφανίσατε από τον χάρτη με τους εισακταίους που πήρατε φέτος. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά και επιβεβαιώθηκα σε αυτό από τις πρώτες δηλώσεις που είχα κάνει μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια, που εξέφρασα την ικανοποίησή μου και δέχτηκα επίθεση και από την αντιπολίτευση αλλά και από κάποια μέσα τοπικά ενημέρωσης. Θέλω να σας πω ότι αποδείχθηκε ότι η Καστοριά πήγε πάρα πολύ καλά με τους εισακταίους. Δεν βρίσκουν οι εισακταίοι σπίτια να νοικιάσουν. Μπήκαν περίπου 460 πρωτοετίες, θέλουν να μείνουν εδώ. Για φέτος σκεφτείτε όμως ότι είναι και η περσινή. Ναι, θέλω να σας πω. Γι' αυτό υπήρξε ένα θέμα με τα σπίτια. Στην πληροφορική και στο οικονομικό μπήκανε όσοι ζητηθήκανε. Όσοι ζητηθήκαν μπήκαν. Ναι, ναι. 40% των ψηφιακών μέσων, είναι αρκετοί το 40%, δεν χρειάζονται περισσότεροι. Έχουν και καλύτερες σπουδές όταν είναι λογικός ο αριθμός των φοιτητών. Πώς δεν χρειάζονται περισσότεροι, δηλαδή άμα τους είχαμε τους διώχναμε. Στη συγκεκριμένη σχολή. Στη συγκεκριμένη σχολή. Και είναι ο αριθμός αρκετός και το 40%. Ναι. Μόνο στο μαθηματικό που από ό,τι είδατε δεν μπήκαν στο μαθηματικό και σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια. Γιατί δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει 7 μαθηματικά τμήματα, δεν χρειαζόμαστε άλλους μαθηματικούς. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν πάνε τι να κάνουν δηλαδή τόσοι μαθηματικοί όταν υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι μαθηματικοί. Και ένα τελευταίο και κλείνω αυτά που ήθελα για τα μεγάλα ψέματα, ότι η αλήθεια είναι ότι η προκήρυξη των κενών θέσεων που υπάρχουν, δηλαδή ένα άλλο που ενόχλησε κάποιους, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και λόμπι και κυκλώματα στις λαϊκές, αυτοί που κάνανε και πορείες τώρα στην Αθήνα, ξέρετε πώς πολλούνται κάποιες θέσεις στις λαϊκές. Εμείς λοιπόν τις κενές θέσεις θα τις προκυρήσουμε 2 φορές το χρόνο, έτσι ώστε να σταματήσει η ομοιρία που υπήρχε από κάποιους για κάποιους και να απαταχθεί το σύστημα αδιαφάνειας που υπήρχε μέχρι τώρα. Αυτά κάνουμε και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτά. Και νομίζω ότι αυτά ήταν η καλύτερη απάντηση και στις απρέπειες τις χθεσινές του Προέδρου. Να ρωτήσω με την ευκαιρία νομίζω αυτή. Νομίζω ότι μετά από αυτά που είπα και αν θέλει να... Καταρχάς να πω ότι η πρώτη παρά του το γεγονός για τα όσα είπε ο κύριος Σκοτανίδης χθες, είστε διατεθειμένος να βρεθείτε μαζί του κάποια στιγμή ή από χθες με αυτά που είπε έχετε κλείσει κάθε επαφή? Ακούστε, συζητιόταν το νομοσχέδιο και δεν ήρθε στο γραφείο του βουλευτή της Καστοριάς να πει τις θέσεις του κλάδου του. Πρώτον, μεγάλο ατόπιμα και απρέπεια. Δεύτερον, ήταν αγενέστατος και απρεπέστατος που δεν θα ασχολιόμουν καθόλου μαζί του. Επομένως, η μόνη περίπτωση για να συναντηθώ μαζί του, όπως δημόσια σχεδόν με εξύβρισε, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και κυρίως να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς που τον ψήφισαν όταν τον ψήφισαν σε αυτή τη θέση, γιατί με αυτά που έλεγε τους έκανε κακό. Ήταν βλαπτικός για τα συμφέροντά τους. Δεν τους εξυπηρετούσε και δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσουν να τον εμπιστεύονται αν συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν εσείς θα κρατήσετε ανοιχτούς διάβλους με το συγκεκριμένο Προεδρείο ή τον Πρόεδρο μόνο εάν ο κύριος Σκοτανίδης ζητήσει δημόσια συγγνώμη όπως για τα όσα είπε χθες. Μίλησε χθες. Δημόσια μίλησε χθες, γι' αυτό και λέω δημόσια. Αν μου έλεγε τέτοιες ανοησίες και ήμασταν σε τέτα τέτ, θα ήξερε τι απάντηση θα έπαιρνε. Άρα εφόσον δημόσια εξεφράστηκε με αυτόν τον τρόπο, δημόσια πρέπει να αποκαταστήσει. Και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή του και κυρίως είμαι στη διάθεση των πολλών φίλων παραγωγών και πολιτών που έχω στη λαϊκή αγορά και αυτές οι μαγκές του δρόμου ότι περνάω σαν κυνηγημένος, ξέρει πολύ καλά ότι ο Ζήτης Δικαλάκης κυκλοφορεί μόνος του όλες τις περισσότερες ώρες εδώ και χρόνια και νιώθει την αγάπη του κόσμου και δεν δέχεται από ανθρώπους κυρίως σαν τον κύριο Κοτανίδη να λένε τέτοιες ανοησίες και να μην επαναληφθούν. Είστε διατεθειμένος να πάτε και στην λαϊκή να μιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους? Φυσικά. Δεν λέω για τον Πρόεδρο, για τους εκθέτες της λαϊκής. Εξυπακούεται. Εκθέτες της λαϊκής, αλλά ο κύριος Κοτανίδης με αυτά που είπε τους εξέθεσε. Μάλιστα. Εξέθεσε τον εαυτό του πρώτα και εκθέτει και αυτούς και πρέπει να τον μαζέψουν.
Τώρα, έρχονται και μηνύματα εδώ, μας λένε όμως έτσι όπως τα παρουσιάζετε, είναι ότι όλα είναι καλά και ανθυρά. Είναι έτσι τα πράγματα όμως και έτσι καλά. Γιατί ομολογουμένως χθες, όπως σας βάλαμε εδώ στην εκπομπή και την ομιλία της κ. Τελειογερίου και τη δική σας, έμοιαζε, θα λέγαμε έτσι και το έκανε και παρατήρηση κάποια στιγμή, ότι από τη μια είναι όλα χαλιά, από την άλλη είναι όλα καλά. Δεν είναι κάπου στη μέση πάντα και η αλήθεια. Εξαρτάται που γέρνει πλάστιγκα. Εγώ σας είπα τις αλήθειες, αυτά που ισχύουν με αυτό το νομοσχέδιο, που είναι ένα νομοσχέδιο που εξυγιαίνει τις λαϊκές αγορές, πατάσει τα κυκλώματα της αδιαφάνειας και σίγουρα και πάνω απ' όλα είναι υπέρ των μικρών παραγωγών, των μικρών και μικρομεσαίων παραγωγών, υπέρ των παιδιών αυτών των παραγωγών που έχουν και αναπτυχίο και θέλουν να είναι δίπλα στη γη, να κάνουν είτε παραγωγή είτε και εμπορία. Επομένως, όλες αυτές οι μομφές είτε ήταν από άκρητη αντιπολιτευτική διάθεση, είτε κάποιοι δεν μελέτησαν το νομοσχέδιο καλά και δεν ξέρουν τι ψηφίστηκε τελικά, γιατί μέχρι και τελευταία στιγμή, και αυτά που σας είπα μόλις πριν, είναι αυτό που ψηφίσαμε τελικά και είναι νόμος του κράτους. Και είμαστε περήφανοι για αυτό που ψηφίσαμε. Μάλιστα. Τώρα, με την ευκαιρία, όσοι φίλοι μας δέλνουν και κάποια μηνύματα με mail ή με messenger, γιατί στα τηλέφωνα υπάρχει ένα θέμα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Λένε, ας πούμε, και για κάποια άλλα θέματα, όσο πιο σύντομα μπορούμε, κύριε Τζικαλάγια, για τα φασόλια, αν έχουμε κανένα νέο για τις αποζημιώσεις, μας λένε από την ευρύτερη περιοχή Κορισσού. Γνωρίζουν όλοι ότι με πρόσκλησή μου είχε έρθει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στην Καστοριά πριν 20 μέρες, ένα μήνα, και έδωσε σαφείς και αυστηρές εντολές προς την υπηρεσία του ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία. Να προχωρήσουν άμεσα οι καταγραφές κατά ζώνες, όχι κατά χωράφι, κατά ζώνες, κατά περιοχές, έτσι ώστε μέσα Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι καταγραφές με στόχο να αποζημιωθούν όσο γίνεται νωρίτερα. Το νωρίτερα είναι το Μάρτιο, ας πούμε, και να αποζημιωθούν, αυτός είναι ο στόχος. Ενώ αντίθετα με τα μήλα, όπως δεν ξέρω να σας το είπα στην αρχή, το ξέρουν όλοι ότι καταβάλλονται οι αποζημιώσεις αυτές τις μέρες. Είχαμε πει για τέλη Οκτωβρίου όμως και έχουμε φτάσει 4 Νοεμβρίου. Εντάξει, αν απέχει πολύ η Τετάρτη Νοεμβρίου, αυτές τις μέρες αποζημιώνονται. Όχι, απλά το λέω για το τυπικό. Άρα είμαστε συνεπείς. Είχαμε πει και το πραγματοποιούμε. Ναι, με λίγες μέρες καθυστέρηση. Αυτό εντάξει, για να μην αν θεωρείται μεγάλη καθυστέρηση, θα μπορούσα για να τα φασόλια ότι Μάρτιο. Τα φασόλια να γίνουν οι καταγραφές, υπάρχουν τα χρήματα και εφόσον γίνουν οι καταγραφές και αποτιμήσεις, θα δεσμευτούν τα χρήματα και θα γίνουν κάποιες προκαταβολές, πιστεύω, πριν βγει η χρονιά και η τελική εξόφληση το Μάρτιο. Η τελική εξόφληση το Μάρτιο. Ενώ για τα μήλα, η τελική πλήρης εξόφληση θα είναι πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, άρα λοιπόν για τα φασόλια, για να το κρατήσουμε αυτό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, πριν για τα φασόλια, το τονίζω, για τα φασόλια πριν τα Χριστούγεννα προκαταβολή, Μάρτιο εξόφληση. Σωστά το ερμηνεύουμε? Ναι, έτσι, αυτές ήταν οι εντολές που δόθηκαν. Ήδη έπεσαν και κάποιες καμπάνες σε όσους βραδιπορούσαν ή παρερμήνευαν τις εντολές που είχαν πάρει και περιμέναν δηλαδή να πάρουν fax, email, ξέρω εγώ, δεν αρκούσε η προφορική εντολή μπροστά σε 50 ανθρώπους, τους κορυφαίους εκπροσώπους είτε της πολιτικής ηγεσίας του τόπου είτε των συνδικαλιστών των παραγωγών, και ήθελαν κάποιοι κύριοι να το δουν και εντάξει, δηλαδή είναι να τρελαθούμε σε αυτή την Ελλάδα. Από καταστήματα εστίασης και αναψυχής μας στέλνουν και από τον εμπορικό κόσμο, εδώ βλέπω μηνύματα. Χθες μάλιστα είχαμε και τον κύριο Πανταζή, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα για αυτό που συνέβη με τα νέα μέτρα για να μπαίνει μόνο με ράπιτες σε ένα κατάστημα και να υπάρχει ο έλεγχος, ενώ και τα καταστήματα εστίασης επίσης τους είχαμε χθες, τον κύριο Γεωργιάδη, που επίσης αισθάνονται πάρα πολύ άβολα με αυτό που πρέπει να κάνουν πια και στους εξωτερικούς χώρους. Άλλο μήνυμα εδώ μας λέει: δες τι πρόβλημα δημιουργείται, Χρήστο, για να μπούμε στο φούρνο. Λέει: θέλουμε rapid test. Στο φούρνο, είστε σίγουροι? Ενώ αν πάμε σούπερ μάρκετ, λέει: δεν χρειάζεται. Ο φούρνος νομίζω δεν χρειάζεται rapid test. Θεωρώ ότι είναι στα τρόφιμα. Όχι. Ναι, είναι τρόφιμο. Δεν χρειάζεται στο φούρνο να πάτε με rapid test. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι και από τον εμπορικό κόσμο του νομού μας, αλλά και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής επίσης του νομού μας, υπάρχει πολύ πολύ έντονη αντίδραση. Ας υπάρχει κόσμος να πηγαίνει στα εμπορικά καταστήματα, ας υπάρχουν χρήματα στην τσέπη να ξοδεύονται και ας υπάρχει και κάποιος κόπος για την είσοδο στα καταστήματα, είναι
οι κίνδυνοι για την υγεία είναι υπαρκτοί και να μην το ξεχνάμε αυτό, προέχουν. Επομένως, ένα βάρος, μια ευθύνη ελεγκτική έχει και ο καθένας ποιον βάζει. Όπως προσκαλούμε στο σπίτι μας όποιον θέλουμε, κύριε Νατσούλη, έτσι και στο κατάστημα θα βάζουμε μέσα κάποιον που να πληρεί τις προϋποθέσεις που δίνει η πολιτεία μετά από πολύ σοβαρό και αυστηρό έλεγχο που έκανε. Μάλιστα. Άλλο μήνυμα. Θυμάστε που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, την τελευταία φορά, και για το ΚΕΦΙΑΠ και για τον γιατρό του ΚΕΦΙΑΠ, το μόνιμο γιατρό του ΚΕΦΙΑΠ. Στο τέλος είχε έρθει κάποιο μήνυμα ότι ο γιατρός έρχεται δύο φορές την εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, και τις υπόλοιπες μέρες δεν είναι εδώ. Μας φάνηκε και εμάς περίεργο, αλλά φαίνεται ότι μας το λέει. Ο γιατρός έχει μια εβδομάδα που ήρθε που οργίστηκε, 2-10 μέρες. Ναι, δεν ξέρω τώρα το λεπτομερές πρόγραμμά του. Δείτε το λίγο, γιατί φαίνεται ότι όντως δύο. Έτσι μας λένε τουλάχιστον. Πρέπει να πάω να το δω από κοντά και ο ίδιος για να το διασταυρώσω και να το διαπιστώσω. Αλλά... Δείτε το λίγο, σας παρακαλώ, αυτό το θέμα. Γιατί... Με μεγάλη προσπάθεια φέραμε πρώτη φορά στα χρονικά φυσίατρο με οργανική θέση στο ΚΕΦΙΑΠ. Ναι, αλλά αν είναι για δύο φορές πάλι την εβδομάδα, όχι, δύο φορές ερχόταν για το αμύντιο, αυτό θέλω να σας πω. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Θέλουμε να διευρύνουμε το ωράριο να λειτουργεί και απόγευμα. Αυτή η προσπάθεια γίνεται τώρα από το Υπουργείο με την υγειονομική περιφέρεια. Δυστυχώς η κορύφωση πάλι της πανδημίας μας δημιουργεί προβλήματα, γιατί ακόμα και η διεύρυνση, η επέκταση του ωραρίου θα έπρεπε να πάει κάποιο προσωπικό που δεν υπάρχει ίσως. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εμένα ο στόχος είναι να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις. Μόνιμες θέσεις, και αυτή είναι πάντα η λύση. Ξέρετε πολύ καλά, δύο αποστολές κυβερνητικές, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη και τον γραμματέα οργανωτική του κόμματος τον κ. Κονταδάκη, τους πήγα στο ΚΕΦΙΑΠ με δικιά μου απόφαση και προτροπή για να δουν τι σημαίνει ΚΕΦΙΑΠ. Για να είναι και οι δύο θειαζότες της προσπάθειας να λειτουργήσει σε 24 ώρες. Λοιπόν, για να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί μας το λένε πάρα πολύ, θέλω λίγο να το δείτε και προσωπικά, κύριε Τσικαλάγια, πόσες μέρες και γιατί έρχεται αυτές τις μέρες. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω. Να το δείτε, να έχουμε μια απάντηση επίσημη από εσάς, όχι τίποτα άλλο. Όχι τίποτα. Ωραία, μπορεί να σας απαντήσει ο διοικητής του νοσοκομείου τώρα, γιατί να μιλήσω μαζί του και δύο μέρες για τα θέματα. Ωραία. Αυτά δεν ξέρω κάτι που να μην το γνωρίζω. Ωραία, οπότε με την επικοινωνία σας με τον διοικητή του νοσοκομείου να το λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπω ότι επανέρχεται μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και δεν ξέρω τι ώρα είναι. Τώρα είναι η ώρα νομίζω να πάμε να αποχαιρετήσουμε την Τζοέν την Αλβανού. Είναι 12 η ώρα, είναι το τελευταίο αντίο στη μια πολύ αγαπημένη μας συμπατριώτησα. Το χαμόγελο της Καστοριάς, ποιος δεν αγαπούσε την Τζοέν την Αλβανού. Ακριβώς, γι' αυτό κοιτούσα το ρολόι και τώρα με εσάς. Είναι ίσα που προλαβαίνετε σε 10 λεπτά. Προλαβαίνω. Είναι το αντίο για την Τζοέν την Αλβανού. Που θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Πολύ αγαπημένη φίλη. Σε μια φίλη, σε μια αγωνίστρια τη ζωή. Που με αξιοπρέπεια αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας τα τελευταία χρόνια. Η Τζοέν ήταν μια κατηγορία μόνη της για την Καστοριά. Και όχι μόνο. Και προσέξτε, αυτές οι μέρες ήταν πολύ δύσκολες, γιατί μέσα σε όλα χάσαμε και τον Κώστα τον Σεραφή, με πολύ πολύ δυνατό μέλος της κοινωνίας μας και άξιο μέλος της κοινωνίας μας. Συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο. Και πολλούς ακόμη νέους ανθρώπους που είναι άνθρωποι της διπλανή μας πόρτας, γείτονές μας, φίλοι μας, επαγγελματίες της Καστοριάς. Τους χάσαμε και αυτούς σε πολύ πολύ νεαρή ηλικία. Αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για όλους μας. Κρίμα. Πραγματικά. Πολύ κρίμα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τσικαλάγια. Να είστε καλά. Με ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Εμείς με κάθε νεότερο θα επανέλθουμε και αν υπάρξει, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, η δημόσια συγγνώμη, τότε τα ξαναλέμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.